Λουκέτο στου πύργου του έβαλαν σήμερα το πρωί ναυαγοσώστες πραγματοποιώντας δύο ριστάσεις εργασίας, αφού όπως αναφέρουν το ποτήρι έχει ξεχυλήσει, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει επιλύσει τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Έφτασε εγώ πως το χτένι το ποτήρι δεν ξεχύλησε, χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές μέχρι τώρα, λόγω του ότι τα ωράρια τα οποία εργαζόμαστε είναι ακατάλληλα και να κάτσουμε να δούμε όλα τα θέματα που απασχολούν την υπηρεσία μας, καθήκοντα και ευθύνες. Όρη πρόσληψη, την κλίμακα μας, αλλαγή ωραρίων, περισσότερες προσλήψεις για 12 μήνους, για έρχουμε, όλα να τα δούμε. Σύμφωνα με τον κύριο Αραβή, την περασμένη Τετάρτη θα έπεφταν υπογραφές για τα σχέδια υπηρεσίας των ναυαγοσωστών, ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία ναυαγοσωστική υπηρεσία μέσω της οποίας θα επιλύονται τα προβλήματα. Κάτι που δεν έγινε, με αποτέλεσμα σήμερα να προχωρήσουν σε δύο ριστάσεις εργασίας. Η αλανθασμένη και απαράδεκτη ενέργεια κάνει λόγο σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενώ ο ανώτερος λειτουργός δημόσιας διοίκησης και προσωπικού Χρήστος Χρυσοστομίδης εξήγησε γιατί υπήρξε καθυστέρηση. Λόγω της εκκρεμότητας που υπήρχε όσον αφορά κάποιων λεπτομεριών, όσον αφορά τη διαδικασία των κριτηρίων επιχειρησιακής ικανότητας των ναυαγοσωστών και καθώς και των κριτηρίων πρόσληψης των εποχικών ορομησιών ναυαγοσωστών, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αθλητική δοκιμασία, οι ιατρικές εξετάσεις, υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοστομίδη, το επόμενο διάστημα θα εντατικοποιηθεί ο διάλογος με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε όλα τα προβλήματα.